Ξεκίνησε η προετοιμασία του πλατανιά για τον Αγώνα τη Κυριακή με τον Κεραυνό στην Κερατέα, που ενδέχεται να οριστικοποιήσει την παραμονή τη Χανίου τη στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Εντωμεταξύ, αύριο στι 4.30 ο ΑΟ Χανιά θα φιλοξενήσει το Εθνικό Στάδιο Χανίων του Αρμένου για τη δεύτερη φάση του κυπέλου Εραστεχνών. Ξεκίνησε η προετοιμασία του πλατανιά για τον Κυριακάτικο Αγώνα τη Ομάδα στην Κερατέα με αντίπαλο τον Κεραυνό. Ο Μικητσίρκοβιτ είδε του παίκτε του να επιστρέφουν στι σε ευδιάθετη μετά το ρεπό του Σαββατοκύριακου και πλέον να προσυλλώνονται στο στόχο τη επίτευξη ενό θετικού αποτελέσματο που θα κλειδώσει και την παραμονή στην κατηγορία. Το βέβαιο είναι ότι ο Σέρβο Τεχνικό δεν θα έχει στη διάθεσή τον Βαγγέλη Μπελεβέτη που συμπλήρωσε 7 κίτρινε κάρτε στο παιχνίδι του Σαρονικό. Με συνέπεια να χάσει τόσο τον αγώνα με τον Κεραυνό όσο και εκείνο με την Παναχαϊκή επίση εκτό έδρα στην πρώτη λευταία αγωνιστική τη ΓΑΜΑ Εθνική. Από την άλλη, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Βασίλη Τσαρτσίδη, του οποίου η μαγνητική που έβγαλε στο γιατρό Λάκη Νικολάου έδειξε ότι δεν έχουν πειραχθεί οι χειαστοί του με συνέπεια να αποφεύγει όπω όλα δείχνουν την εγχείρηση. Το βέβαιο είναι ότι ο Τσαρτσίδη θα μείνει εκτό για ακόμα ένα μήνα, άρα αναμένεται να είναι υγιή για την προετοιμασία τη ομάδα εν ώψη τη νέα αγωνιστική περίοδου. Στον Άο Χανιά, τώρα πέραν του πρωταθλήματο, το οποίο έχει επί τη ουσία κατακτηθεί και μαθηματικά απαιτείται ένα βαθμό στα τελευταία τρία παιχνίδια για να οριστικοποιηθεί, στρέφουν το βλέμμα του στον αγώνα τη Τετάρτη με αντίπαλο των Οφ για τη δεύτερη φάση του κυπέλου Ερεστεχνών. Οι κυπελούχοι Ρεθύμνου έκαναν την έκπληξη στην προηγούμενη φάση αποκλείοντας τον Γιούχτα με σκορ 1-0. Και πλέον θα παίξουμε τον ΑΟΧΑΝΙΑ στον άτυπο τελικό της Κρήτης. Ο Γιάννης Μαρκάκης προσανατολίζεται ανάμεσα σε άλλους να χρησιμοποιήσει στο ματς παίκτες με μικρό χρόνο συμμετοχής. Χωρίς όμως αυτό να δηλώνει ότι υποτιμάει τον αντίπαλο αλλά και το θεσμό. Η διαφορά δυναμικότητα είναι μεγάλη, αφού οι Αρμένοι που έχουν προπονηθεί το Σπύρο Σπυριδάκη αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία Ρεθύμνου. Όμω οι ζημιέ που έχουν κάνει μέχρι στιγμή στο θεσμό του κυπέλου δηλώνουν ότι πρόκειται για σκληροτράχυλο συγκρότημα. Ο αγώνα του Άχανια με του Αρμένου θα ξεκινήσει στι 4.30 το απόγευμα και θα διεξαχθεί στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Διετή του παιχνιδιού θα είναι ο Βισκαδούρο από το Ηράκλειο με βοηθού του Μανδαλενάκη και Μαθιουδάκη από τον ίδιο σύνδεσμο. Ο νικητή δε του νοκάουτ αυτού παιχνιδιού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Απόλυνα Αθηνών Αναγέννησης Ρόδου που θα γίνει στη Ριζούπολη επίση την Τετάρτη.